Ο Σύλλογος Διαβητικών Ομού Δράμας και φέτος έδωσε το παρόν στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή όλης της χώρας μας, την Ονειρούπολη της Δράμας. Λίγα λόγια και η παρουσία σας εδώ στην Ονειρούπολη. Η παρουσία μας είναι για 6η-7η συνεχή χρονιά. Ως σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού και την ευαισθητοποίηση για τον Ζαχαρόλη Διαβήτη. Αυτό που κάνουμε εδώ το κάνουμε και καθημερινά μέσα στο Σύλλογο. Αλλά είναι τώρα μια ανοιχτή ευκαιρία για όλο τον κόσμο και όλους τους πολίτες να ενημερωθούν τι σημαίνει ζαχαρώδης διαβήτης και ποιες είναι οι πράξεις που πρέπει να κάνουν στην καθημερινότητά τους όλοι και οι οικοί τους. Ο διαβήτης από μόνος του είναι ένα νόσημα παγκοσμίως πολύ γνωστό, είναι ανθρωποκεντρικό, αφορά όλο τον κόσμο, όχι μόνο αυτούς που νοσούν, αφορά την οικογένεια. Αφορά τις φαρμακευτικές εταιρείες, τους γιατρούς, αλλά κυρίως την πολιτεία. Συνταγμένοι του συλλόγου είναι μαζί με την Ομοσπονδία, ανήκουμε σε μια μεγάλη ομοσπονδία με 24 συλλόγους. Η δουλειά μας είναι να συνεργαζόμαστε όλοι οι σύλλογοι μαζί με την Ομοσπονδία μας ως κεντρικό φορέα, δευτεροβάθμιο όργανο και να κάνουμε αγώνα για τον διαβήτη, για τους διαβητικούς, ούτως ώστε στην καθημερινότητά μας να είναι πιο εύκολη. Όμως, όπως είχα πει και προηγουμένως, για να γίνει η δικιά μας η καθημερινότητα πιο εύκολη, πρέπει η πολιτεία να ανοίξει καλά τα αυτιά της και να μας ακούσει. Ο διαβήτης προσβάλλει και νεογέννητα. Δεν είναι μόνο διαβήτης ενηλίκων, είναι ο διαβήτης τύπου 1, αυτός που έχει καταστρέψει τα β' κύτταρα για κάποιους λόγους και αφορά κυρίως τα παιδιά. Ο διαβήτης τύπου 2 των ενηλίκων, που αφορά και μικρότερες ηλικίες τώρα, όχι μόνο μεγάλους. Τα παιδιά με πολλά κιλά δυστυχώς κάνουν διαβήτη τύπου 2, που αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επικινδυνότητα, γιατί και περισσότερες επιπλοκές. Ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχόμαστε σε όλους χαρούμενες γιορτές. Ευχόμαστε στην χώρα μας να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο, γιατί όλους μας επηρεάζει. Την πολιτεία να είναι πολύ πιο ανοιχτή στα ακούσματα των ατόμων που έχουν διαβήτη και όχι μόνον, όλων που περνάνε δύσκολες ημέρες. Καλή χρονιά και αισιοδοξία για όλους. Το παρόν έδωσε και φέτος στην Ονειρούπολη της Δράμας ο Φιλοζωικός Πολιτιστικός Σύλλογος. Το έργο μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να γίνει χωρίς την συμμετοχή και τη συμπαράσταση του κόσμου. Είναι ένας σύλλογος δύσκολος γιατί εμείς ασχολούμαστε με ζωές. Ασχολούμαστε με ζωντανά πλάσματα, με κακοποιήσεις, με σύτηση, με ιατρική μέρημνα, με πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να πράξουμε έργο χωρίς τη συμπαράσταση του κόσμου και τον θέλουμε κοντά μας γιατί πρέπει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στη φύση, απέναντι στα ζώα και να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι ο άνθρωπος και η φύση, είναι η φύση όπου όλοι είμαστε μέλη της, κομμάτι της. Μόνο το καταλάβουμε αυτό, όλα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο όμορφα και πολύ καλύτερα στον τόπο μας. Εδώ μπορεί να έρθει όποιος συμπολίτης μας θέλει και όποιος επισκέπτης. Έχουμε ενημερωτικό υλικό για παιδιά και μεγάλους. Φέτος, επειδή το σπιτάκι μας είναι μικρό, δεν μπορέσαμε να κάνουμε δράσεις με παιδιά. Πέρυσι είχαμε και δράσεις με παιδιά. Εδώ δεχόμαστε τροφούλες, δεχόμαστε κουβερτούλες. Έχουμε κουμπαρά όπου ο καθένας με την κάθε προσφορά του δίνουμε, του προσφέρουμε και εμείς κάτι ανάλογα από ό,τι μας έχει προσφερθεί. Και έτσι προσπαθούμε και να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε κυρίως τα παιδιά, αλλά και να μαζέψουμε στην κουμπαρά μας κάποια χρήματα για το οποίο είναι απαραίτητα για τη σύντηση των αδέσποτων.